Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε. Ανάλυση των Bayer Press. Τελευταίο ραδιοφωνικό ανάλυση των Bayer Press. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά, αλλά σας καλωσορίσουμε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του repress.gr που θα μπορείτε να μπαίνετε από σήμερα και να βλέπετε όλο το ποδοσφαιρικό, καθαρά ποδοσφαιρικό υλικό που υπάρχει εκεί, με θέματα γύρω από το ποδόσφαιρο με άλλη ματιά από αυτή που έχουμε συνηθίσει στα ελληνικά ΜΜΕ. Μια καινούρια, φρέσκια προσπάθεια, καθαρά ποδοσφαιρική, για να δούμε με άλλο μάτι το ποδόσφαιρο και να έτσι, αλλάξουμε λίγο και την νοοτροπία μας, τον τρόπο αντίληψης γύρω από το άθλημα και ό,τι αυτό πρεσβεύει στις τέσσερις γραμμές. Θα τα πούμε και σε αυτό το στυλ σήμερα για το repress.gr γενικότερα, στην τελευταία μας, επαναλαμβάνω, ραδιοφωνική εκπομπή εδώ στο Ανάλυση Έτος στο Λίμπερο 107,4. Τελειώνει η ραδιοφωνική σεζόν για να ξεκινήσει από το χρόνο, σιγά σιγά με τα παιχνίδια πιο αργά. Έτσι, ναι, εννοείται. Αλλά θα έχουμε ούτως ή άλλως πλούσιο υλικό και στο site από εδώ και πέρα, με τα μεταγραφικά, με όλη την ποδοσφαιρική δράση. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο σημείο για να ξεκινήσει το site, πραγματικά να βγει στον αέρα τόσο πολύ που το περιμένουμε εδώ και καιρό. Φυσικά με αναλύσεις που έχουμε κάνει ήδη κατά τη διάρκεια της σεζόν, με μάτς του Champions League αρκετά. Και σίγουρα νομίζω ότι όλοι θα έχουν την αγωνία να δουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έρθουν στις ελληνικές ομάδες, τι είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όχι με ένα απλό βίντεο το οποίο θα ετοιμάσει παράδειγμα manager του να δείξει τις καλύτερες στιγμές του, αλλά αντικειμενικά ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα στοιχεία ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έρθει στις ομάδες μας. Νομίζω ότι όλοι έχουν την αγωνία να δουν πραγματικά ο πιο χι ποδοσφαιριστής τι είναι αυτός, και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα το δείξουμε στους δέκτες σας. Έτσι, γιατί έχουμε ειδικούς στην παρέα, έτσι, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι της ανάλυσης, ώστε να μας σφίζει δείξουν το team, νομίζω, όλα αυτά που πρέπει. Ακριβώς, σφίζει. Είπαμε, είναι το repress είναι το πάντρεμα δημοσιογραφίας με προπονητική, για να εκπαιδεύσουν οι μεν τους δε, έτσι, για να υπάρχει όλος αυτός ο συνδυασμός που μπορεί να, μόνο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να δώσει στο κοινό το κάτι παραπάνω που ζητάει να μάθει. Και είναι αλήθεια, δεν υπάρχει. Κοίταξε, σε μεγάλο βαθμό. Κοίταξε, βλέπω συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ σας, ότι πραγματικά η τρέλα η καλή που έχουμε όλοι με το ποδόσφαιρο, και οι δημοσιογράφοι και οι προπονητές από τη μεριά μας, νομίζω ότι έχει δεθεί και η μαγιά είναι τόσο καλή που στο αποτέλεσμα, δηλαδή στο site με τα βίντεο και τη ροή των ειδήσεων, είναι τέτοια που και ο κόσμος θα την αγαπήσει. Έτσι, και θα έχουμε πολλά πράγματα να δείξουμε. Νομίζω βγαίνουμε και κατάλληλη μέρα, και λόγω του ότι είμαστε παραμονή τελικού Champions League, έτσι. Τι καλύτερο. Στην αποθέωση της ποδοσφαιρικής σεζόν, έτσι, το αποκορύφωμα. Ένας τελικός Champions League γίνεται πάντα ως το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν και είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να περιμένει ένας φίλος όλη τη χρονιά. Έτσι. Είναι η επαρχή της δικής μας σεζόν στο site. Μπράβο. Οπότε, πριν βάλουμε στην κουβέντα και τον Σταύρο τον Κολκά, για να μας δώσει και αυτό το δικό του στίγμα, βέβαια, και για το repress και για τον τελικό του Champions League, να κάνουμε έτσι και μια πρώτη εκτίμηση. Θέλεις να το πούμε, Τάσο, πώς θέλεις να το πούμε, όχι πρόβλεψη, εκτίμηση, ας πούμε, αγωνιστική, για το τι περιμένουμε να δούμε αύριο βράδυ, τι περιμένει όλος ο φίλαθλος κόσμος να δει αύριο το βράδυ στη Μαδρίτη. Νομίζω ότι το match που θα δούμε αύριο θα ταιριάζει αρκετά με το match που είδαμε τη Τετάρτη. Δηλαδή, ένα πρώτο ημίχρονο που η μία ομάδα θα ζυγίζει την άλλη. Ένα μάτς με τα λιγότερα λάθη, δηλαδή που οι ποδοσφαιριστές θα έχουν στο μυαλό τους και οι ομάδες να κάνουν όσο δυνατόν λιγότερα λάθη. Και στο δεύτερο ημίχρονο, αφού θα καταλάβουν και θα αναλύσουν τον αντίπαλο, να μπουν στοχευμένα και να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα. Αυτό φυσικά δεν έχει σχέση με σκορ. Μπορεί το σκορ να είναι. Ακούω πολλούς να λένε ότι το σκορ μπορεί να ξεφύγει, για παράδειγμα. Περιμένω, δηλαδή, με βάση και τα όσα είδαμε και στους ημιτελικούς και στους προημιτελικούς, γενικότερα όσα έχουμε δει στο φετινό Champions League, που είναι ίσως το κορυφαίο όλων των εποχών. Από θέαμα, από ανατροπές, από συγκινήσεις, είναι συναρπαστικό με μία λέξη. Γι' αυτό το λόγο, πολλοί αύριο περιμένουν να δουν ίσως ένα πιο ανοιχτό παιχνίδι, με πολλά γκολ, με θέαμα, με ανατροπές. Ίσως περιμένεις κάτι τέτοιο. Κοίταξε, όλο το κομμάτι τώρα της συγκέντρωσης, νομίζω, των ποδοσφαιριστών πηγαίνει στη μετάβαση. Δηλαδή, μετάβαση σημαίνει ότι από τη στιγμή που είμαι στην άμυνα, πώς θα βρεθώ στην επίθεση και το αντίστροφο. Η Tottenham είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι, και το ίδιο καλή με την ταχύτητα των Μανέ και Σαλάχ είναι και η Liverpool. Νομίζω ότι εκεί θα κριθεί το παιχνίδι. Δηλαδή, η Tottenham, αν θυμάσαι στο μάτς με τον Άγιαξ, ό,τι γκολ πέτυχε, το πέτυχε στην επιθετική μετάβαση, στην δική της επιθετική, στην αμυντική του αντιπάλου. Εκεί χτύπησε, ναι. Εκεί χτύπησε με τον Μόουρα, που είναι πολύ φυσικά, που έχει πολύ ταχύτητα, και έκανε και ένα μάτς που θα λέγαμε για να βγάλει το συμβόλαιό του. Γιατί μέχρι τώρα θα ήταν ο Αντώνης εδώ σήμερα να μας πει για τα παράπονα που έχουν για τον Μόουρα.
Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, βρίσκεις σε κάποιες στιγμές βρίσκεις και έτσι ήρωες από το πουθενά, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή στην υπόλοιπη χρονιά και βρίσκονται και κάνουν το δύσκολο. Ναι. Και αύριο θα περιμένουμε ίσως να δούμε και κάποιον διαφορετικό που δεν περιμένουμε, λες. Σίγουρα. Μάλιστα, οπότε περιμένουμε. Και αύριο κάτι θα υπάρχει σίγουρα. Και κάτι καινούργιο να υπάρξει. Το καλό, να θα μας τα πει και ο Σταύρος τώρα σε λίγο που θα βγει, αλλά νομίζω ότι το ότι έπαιξαν πέρσι τελικό συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ, νομίζω ότι για αυτούς θα είναι ένα παραπάνω κίνητρο. Μάλιστα. Κάποια θεματάκια έχουμε τώρα. Παλεύουμε να συνδεθούμε με τον Σταύρο τον Κολκά, να πάρουμε και το δικό του το σχόλιο. Επίσης, και για το Ριπρέσ και για το τελικό. Ναι, εντάξει, αυτά υπάρχουν. Στον αέρα συμβαίνουν. Τι άλλο, Τάσο, περιμένεις αύριο? Έτσι, αν το πάμε σε πρόσωπα, επειδή σε αυτά ξεκινήσαμε να αναφερόμαστε, περιμένεις το Σαλάχ για παράδειγμα? Α, έχουμε το Σταύρο. Θα συνεχίσουμε. Καλησπέρα, Σταύρε. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε, φίλε. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Πώς είστε? Καλά, να, εδώ ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά ο Ζερπρές και να καλωσορίσουμε τον κόσμο διαδικτυακά. Είναι μια προτεραιότητα που την είχαμε, το site. Απλά για να βγούμε στον αέρα, δεν έπρεπε να είμαστε ντεμί. Θα έπρεπε να εκπαιδευτούμε όλοι, ο ένας, ο δημοσιογράφος στη λογική του προπονητή και ο προπονητής στη λογική του δημοσιογράφου. Δεν είναι εύκολο. Ακόμα παλεύουμε σε κάποια πράγματα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ λοιπόν που φτάσαμε, θεωρώ, εγώ εκτιμώ όπως και όλα τα παιδιά, ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα. Είναι μια περίοδο που για μένα είναι κομβική για να ανέβει το site, γιατί ουσιαστικά η δυνατότητά μας να αναλύσουμε μεταγραφικούς στόχους και πώς αυτοί μπορούν να ενταχθούν στην οποιαδήποτε ομάδα τέλος πάντων τους επιλέξει, είναι ένα από τα ατού μας σε μια περίοδο που κακά τα ψέματα για τα αθλητικά ΜΜΕ είναι άκρως εμπορική από τη στιγμή που υπάρχει μεταγραφολογία. Δεν είμαστε λίγο μαζί, είμαστε ένα εξάμηνο σχεδόν. Πολλές φορές παρασυρθήκαμε από την επικαιρότητα και θα μπορούσαμε να είμαστε και λίγο νωρίτερα έτοιμοι, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα, χωρίς να έχουμε την πίεση των αγωνιστικών, νομίζω ότι είναι και η κατάλληλη στιγμή για να βρούμε τα πατήματά μας. Εγώ καλώ τον κόσμο να στηρίξει αυτό το εγχείρημα του repress.gr, γιατί απλούστατα είναι κάτι που δεν υπάρχει και είναι και ένα προσωπικό μας στοίχημα, γιατί ουσιαστικά είμαστε μια παρέα. Ένα στοίχημα το οποίο έχει να κάνει με το ότι προσωπικά εγώ πολλές φορές στα ΜΜΕ αισθάθηκα άρνηση όταν προσπάθησα να στήσω κάτι το οποίο ήταν πιο ποδοσφαιρικό, κάνοντας όλη την εκτίμηση ότι είναι, δεν είναι εμπορικό. Εγώ θεωρώ ότι το κοινό ποτίστηκε στην τοξικότητα και ότι αν του δώσεις ένα πάτημα να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο αθλητικά, θα το κάνει. Εγώ εκτιμώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να βάλουμε στην καθημερινότητά του, μια ατζέντα ποδοσφαιρική, μια ατζέντα η οποία θα του δώσει ένα πάτημα να πιάσει μια κουβέντα στο καφενείο που δεν θα χρειαστεί να μαλώσει ή να μιλήσει για πράγματα τα οποία τέλος πάντων είναι λάθος, δεν είναι ποδοσφαιρικά. Στο ποδόσφαιρο πάντα μετράει πρώτα το ποδόσφαιρο, όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Άρα σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη, σε μια εποχή που το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει παρακλάδια σε όλες σχεδόν τις επιστήμες, εμείς καλούμαστε μέσα από τη συνεργασία δημοσιογράφων και προπονητών να δείξουμε στον κόσμο πώς δουλεύουν οι ομάδες, τι προγράμματα χρησιμοποιούν, γιατί τα χρησιμοποιούν, γιατί επιλέχθηκε ένας παίκτης, τι είναι το repress, τι είναι το μεσοδιάστημα, τι είναι τέλος πάντων η μετάβαση, τι διαφορά έχει τακτικά μία προσέγγιση από μία άλλη και γενικά μία κουβέντα η οποία θα βοηθήσει το κοινό να σκεφτεί πιο ποδοσφαιρικά και εμάς να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια, γιατί κακά τα ψέματα ένα σημαντικό κομμάτι τέλος πάντων των όσων πιστεύουμε είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στα ΜΜΕ να εντάξουμε το ποδόσφαιρο στην εκεί που το αρμόζει. Στη θέση που το αρμόζει, ναι.
Να ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με ό,τι γίνεται στις τέσσερις γραμμές και όχι τα γύρω-γύρω που πολλές φορές... Ναι, και τι συμβαίνει, Γιώργο, για να μπουν αυτοί οι άνθρωποι στις τέσσερις γραμμές. Μπράβο, ναι. Γιατί το να πεις ότι μπήκα στις τέσσερις γραμμές και αυτή είναι η ενδεκάδα, ναι, η ενδεκάδα αυτή μπορεί να έχει τέλος πάντων κάποιους συγκεκριμένους λόγους που υπάρχει. Η τοποθέτηση της ομάδας έχει κάποιους λόγους που υπάρχει. Εμείς δεν θα έρθουμε εδώ να κάνουμε τους έξυπνους. Εμείς θα δείξουμε κυρίως πράγματα τα οποία θα δώσουν στο κοινό την ευκαιρία να βγάλει και πιο χρήσιμα ακριβώς συμπεράσματα και πιο αναλυτικά ακριβώς και πιο εύκολα γύρω ακριβώς από το ποδόσφαιρο. Να καταλάβει γιατί ένας προπονητής π.χ. επιμένει στο χι παίκτη ενώ αυτού στο μάτι δεν κολλάει. Ναι. Ουσιαστικά θα πρέπει να μας πληρώσει ο Σύλλογος Προπονητών Ελλάδος, αυτό που το σκέφτομαι. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω δεν έχουν κιόλας. Σταύρο, νομίζω ότι έρχεται πάντως στην κατάλληλη στιγμή το site για να κουμπώσει έτσι στην καθημερινότητα των ανθρώπων, γιατί πραγματικά θα έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ξέρουμε, αυτό λέγαμε πριν και με τον Γιώργο, ότι δεν ξέρουμε τι στοιχεία έχουν, από πού έρχονται, το πρωτάθλημα που έπαιζαν, τι πρωτάθλημα ήταν. Και νομίζω ότι εδώ είναι που έρχεται η δική μας δουλειά, να μπορέσει να πραγματικά να συστήσει ένα βίντεο όχι ενός μάνατζερ ο οποίος θα βάλει τα γκολ του ή τις τρίπλες του. Αλλά ναι, πραγματικά αυτά που θα πω, άμα κάνω και εγώ στο 5x5 θα βγω ο Μαραντόνα. Ναι. Άσχετα από την κολλάς, έτσι, και είναι γνωστό αυτό. Άνετα. Και νομίζω ότι είναι ένα βίντεο, είναι βίντεο πραγματικά που θα, αντικειμενικά θα δείξουν τι στοιχεία καλά έχει ο παίκτης και τι στοιχεία όχι και τόσο καλά έχει ο παίκτης. Και θα οδηγήσουν σε καλύτερα συμπεράσματα, έτσι, από το να λέμε ότι θα πάρει παράδειγμα έναν παίχτη η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης κτλ. Τι θα μας δώσει στην ομάδα μας, πού θα έρθει να κουμπώσει, δηλαδή στο σχηματισμό του Παντελίδη, παράδειγμα, στο σχηματισμό του Λουτσέσκου, τι θα δώσει αυτός. Για ποιο λόγο τον διαλέγει ο προπονητής και γενικότερα το κλαμπ να πάει σε αυτήν την επιλογή. Πήραμε και μια γεύση άλλωστε και στα βίντεο που υπήρχαν στη σελίδα του Ριμπρέ στο Facebook το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, εγώ είχα εντυπωσιαστεί από το βίντεο του Ντελίχτ και το πώς τον είδαμε μετά στα παιχνίδια του κορυφαίου επίπεδου του Champions League να εφαρμόζει όσα είχαμε δει και στο βίντεο του Repress πριν από αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω, Σταύρο, σε αυτό, ότι καλώς ή κακώς τα πράγματα σε τόσο επαγγελματικό επίπεδο δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, η ανάλυση ποδοσφαιριστών που σε ξένα πρωταθλήματα γίνεται πολύ πολύ περισσότερα χρόνια και πολύ πιο επιστημονικά και εξειδικευμένα, είναι καιρός να έρθει και σιγά σιγά να ξυπνήσει και στη δική μας ζωή. Έτσι είναι. Έτσι είναι, παιδιά, και κακά τα ψέματα. Τώρα στην Ελλάδα πλέον δεν έχουμε περιθώρια να το πάμε πιο κάτω το ποδόσφαιρο. Ναι. Σιγά σιγά θα πρέπει να το αναδείξουμε. Ο καθένας με τις δυνάμεις του. Μπορούμε εμείς να το αναδείξουμε 0,5% και να έρθει κάποιος άλλος που θα μπορεί να το αναδείξει 25%. Ας έρθει. Καλώς να ορίσει. Εμείς έχουμε θέμα πλέον και στο επαγγελματικό κομμάτι. Εγώ προσωπικά δεν έχω διαπιστώσει ότι αντί να φέρνουμε τον κόσμο προς το ποδόσφαιρο, τον διώχνουμε τον κόσμο προς το ποδόσφαιρο, από το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από την πολιτική παραγόντων. Εδώ δεν υπάρχει πολιτική στο δικό μας το κόνσεπτ. Είναι καθαρά ποδοσφαιρικό, είναι καθαρά να δείξεις σε κάποιον τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στις τέσσερις γραμμές. Δεν νομίζω ότι... Μάλλον κάποιος που θα μπει στο repress.gr θα καταλάβει ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά που έχει συνηθίσει. Δεν υπάρχει η ίντριγκα, δεν υπάρχει τοξικότητα. Πάντων, τοξικότητα. Είναι καθαρά αυτό που θέλει, που χρειάζεται κάποιος για να κατανοήσει ποια είναι η φιλοσοφία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Μακάρι να μπορούσαμε και να το κάνουμε και για άλλα αθλήματα, δεν μπορούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε και το μπάσκετ, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε. Σε πρώτη φάση εδώ μιλάμε για ένα σκεπτικό καθαρά ποδοσφαιρικό, το οποίο ελπίζουμε να επιμορφώσει και το κοινό το οποίο μας παρακολουθεί. Όσο είναι εφικτό αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν κάνουμε τους έξυπνους. Όλα γίνονται μέσα από δουλειά, μέσα από προγράμματα τα οποία μας βοηθάνε, μέσα από συνεργασία που έχουμε με το Y Scout και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να δούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε και εμείς με γυμνό μάτι. Έχουμε μία βάση πολύ δυνατή για να δουλέψουμε, αλλά το γεγονός είναι ένα. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Εγώ πιστεύω θα πετύχει, αλλά και αν αποτύχει, εγώ θα κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ, όπως και εσείς είμαι σίγουροι, γιατί θα προσπαθήσαμε όλοι να κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό. Το τι θα συμβεί μελλοντικά θα το δούμε. Εγώ πιστεύω μέσα μου
ότι υπάρχει ένα κοινό που έχει κουραστεί και θέλει να ασχοληθεί μόνο με το ποδόσφαιρο. Ακριβώς εκεί ήθελα να βασιστώ. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση αποτυχίας. Από τη στιγμή που πραγματικά είναι, υπάρχει κοινό το οποίο έχει κουραστεί. Δηλαδή αυτή η τοξικότητα έχει, επηρεάζει καθημερινά τη ζωή μας. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή φτάνει με αυτή την κρίνια, τη μιζέρια και τα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Παράγονται στις δηλώσεις τους απέναντι. Ακριβώς. Η αντιπαλότητα να μένει μόνο στο γιατί ο ένας διαλέγει τη μία τακτική, πώς θα βγει το μαρκάρισμα του ενός παίκτη στον άλλον και όλα αυτά τα καθαρά ποδοσφαιρικά. Και επειδή είπες πριν, Σταύρε, πολύ σωστά ότι δεν ήρθαμε να το παίξουμε έξυπνοι. Έχουμε ειδικούς από πίσω σαφώς που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά στο κομμάτι της ανάλυσης και είμαστε ανοιχτοί και με τον κόσμο. Έτσι, για όποιον σκέφτεται καθαρά ποδοσφαιρικά και για αυτή την αντίληψη να κάνουμε και συζήτηση, να δεχτούμε και. Οτιδήποτε, έτσι είναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε επαγγελματίες προπονητές μαζί μας. Έχουμε αναλυτές. Έχουμε γυμναστές. Έχουμε γιατρούς. Μπορούν να εξηγήσουν τι είναι ο χιαστός, δε φίλε, τι χρειάζεται, γιατί έχει μια. Ωραία. Έχουμε διαιτητή. Ο Άρης Ολυμπούδης έπαιξε επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι καταρτισμένο, διαβάζει τους κανόνες και θα προσπαθήσει όχι να κάνει το βαρούχα. Εντάξει, θα προσπαθήσει να εξηγήσει τον κανονισμό και την ψυχολογία του διαιτητή. Την ώρα, την τοποθέτηση του διαιτητή. Κάτι που νομίζω ότι δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ και κανένας, έτσι, για τον τρόπο που αισθάνεται ο ένας διαιτητής και την ώρα αγώνα. Ναι, είχαμε το παράδειγμα προχθές με τον Πέδρο. Αυτό που συζητούσαμε χθες στο τραπέζι. Ότι ο Πέδρο δεν παίρνει φάουλ σε μια φάση, διαμαρτύρεται στο Ρόκι, παίρνει την κάρτα και στην επόμενη φάση ο Νάιλς δέχεται ακριβώς το ίδιο μαρκάρισμα. Ο Ρόκι πάει να δώσει φάουλ. Θυμάται ότι δεν έχει δώσει το φάουλ στον. Φαίνεται δηλαδή την κίνησή του στον Πέδρο. Αφήνει τη φάση, γίνεται το 2-0 για την ομάδα της Τσέλσι και τελειώνει ο τελικός. Είναι πράγματα τα οποία αποτελούν λεπτομέρειες που μπορείς να τις ξεπεράσεις με το γυμνό σου μάτι εκείνη την ώρα, αλλά ουσιαστικά παίζουν καθοριστικό ρόλο και ο διαιτητής είναι άνθρωπος και υπάρχει η ψυχολογία του η οποία μπορεί να επηρεαστεί από την παραμικρή λεπτομέρεια. Θα πρέπει λοιπόν να μπούμε και στη διαδικασία, ξέχωρα από τα πινελίκια που τους δείχνουμε τόσα χρόνια, να καταλάβουμε και πώς σκέφτονται αυτοί και τι γίνεται και πώς μπορεί να χάσει μία φάση και πώς μπορεί να δει μία φάση και τι λέει ο κανονισμός. Γιατί κακά τα ψέματα, πιστεύω ότι 9,5 στους 10 δεν ξέρουν τον κανονισμό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και ειδικά σε μία εποχή που μπαίνει το VAR στη ζωή μας. Έτσι, πολύ μεγάλη υπόθεση. Ναι, θα πρέπει λοιπόν να δούμε και πού πάει το κομμάτι της διαιτησίας. Ωραία. Δεν ξέρω, Σταύρο, αν θέλετε να το κλείσουμε με ένα δικό σχόλιο για τον τελικό των αυριανών Champions League. Έτσι, σε άρωμα Repress. Ναι, βλέπω επειδή έχω τεράστια επιτυχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και χθες το όχι, Τετάρτη το είπες, έτσι, για Τσέλσι. Ναι, το είπα για Τσέλσι. Ναι. Εγώ όταν βλέπω τεχνητές κρίσεις, Στάσο, είμαι με την τεχνητή κρίση, να ξέρεις. Πάντα. Είναι νομίζω ανθρώπινο στοιχείο αυτό. Κοιτιόμαστε στα μάτια και πρέπει να αντιδράσουμε. Ναι, ακριβώς αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα που για μένα είναι εκπληκτική. Και αυτή είναι η Λίβερπουλ. Μια ομάδα η οποία ψάχνω λάθη της και δεν βρίσκω στον τρόπο που προσεγγίζει τα παιχνίδια. Μια ομάδα η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά το πλάνο της, ξέρει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει, ξέρει πάρα πολύ καλά τα δυνατά της και τα αδύνατά της σημεία. Νομίζω ότι ο Κλοπ, αν κάτι του βγάζω το καπέλο, είναι στην ψυχολογική προετοιμασία της ομάδας, άρα νομίζω θα είναι η ομάδα που θα είναι λιγότερο πιεσμένη παρότι φαβορεί. Σωστό, ναι. Και απέναντί της έχει μια ομάδα που είναι εξαιρετική. Την είδα και ζωντανά φέτος με την Ίντερ. Μιλάμε για μια ομάδα που οι αποστάσεις της είναι για σεμινάρια. Μια ομάδα που και αυτή ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Αλλά κακά τα ψέματα, ποιοτικά υστερεί. Ποιοτικά και αθλητικά υστερεί της Λίβερπουλ. Άρα ο Ποκετίνο έχει το πολύ δύσκολο κομμάτι του ελέγχου του ρυθμού. Θα μπορεί να φέρει το παιχνίδι στο ρυθμό που τον βολεύει, που είναι πιο σετ παιχνίδι. Εγώ θεωρώ πως δεν μπορεί. Θεωρώ δηλαδή ότι η Liverpool είναι το απόλυτο φαβορί και το ποσοστό που τη δίνουν μάλιστα οι στοιχηματικές είναι πολύ ψηλό. Το 2 φράγκα και κάτι. Έτσι πιστεύω. Θεωρώ δηλαδή ότι ακόμα και σε μία μέτρια μέρα η Liverpool θα βρει λύση. Ο Ποκετίνο δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Κέιν, εγώ νομίζω θα τον ξεκινήσει. Θα είναι ρίσκο να τον ξεκινήσει, το συζητάμε. Ναι, αλλά θα τον έχει, αν χρειαστεί. Τέλος πάντων, είναι δύο ομάδες που γνωρίζονται μεταξύ τους
Κακά τα ψέματα, δύσκολα η Λίβερπουλ θα χάσει αυτό το τρόπο. Αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία. Αύριο στις 10 οι απαντήσεις. Τώρα που το μιλήσαμε, βέβαια. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Μπορεί να αλλάξουν όλα, ναι. Ωραία. Αυτά, παιδιά, από μένα. Καλή συνέχεια, Σταύρε. Καλό εσύ. Γεια, Σταύρο. Λοιπόν, αυτά και από το Σταύρο τον Κόλκα για το Repress που έρχεται. Μπορείτε ήδη να μπαίνετε στην ιστοσελίδα repress.gr και στη σελίδα στο Facebook φυσικά. Να μπείτε γενικότερα στην παρέα του repress.gr για να ασχοληθούμε καθαρά ποδοσφαιρικά και να μάθετε και το ποιοι είμαστε στο σχετικό κείμενο που υπάρχει. Να συστηθούμε έτσι και διαδικτυακά πριν σας αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά. Να πάμε τώρα στο break όμως, ξεπεράσαμε και λίγο την ώρα και να επιστρέψουμε. Να συνομιλήσουμε τόσο με τον ονό του Repress εντός εισαγωγικών. Ποιος βάφτισε έτσι αυτό το. Την ιδέα του Repress, το πούμε έτσι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ανάλυσε τον By Repress. Τελευταίο ανάλυσε τον By Repress ραδιοφωνικά στο Λίμπερο 107,4. Και ενώ είναι ήδη στον αέρα, έχει ήδη βγει ζωντανά live που λέμε το repress.gr ή επίσημη. Επίσημη στο σελίδα μας, πολύ επισημότητα. Πολύ ωραία ακούγεται. Ναι, μπορείτε να μπείτε εκεί, να μπαίνετε εκεί από σήμερα για να συστηθούμε κιόλας, που σας εξηγούμε τι ακριβώς είναι το repress.gr και με τι θέματα ακριβώς, τη θεματολογία θα ασχολούμαστε καθημερινά. Όσοι αγαπάτε το ποδόσφαιρο και παραπάνω από την ομάδα σας και γενικότερα ασχολείστε καθημερινά με το άθλημα και μόνο και δεν σας αρέσουν όλες οι τοξικές ίντριγκες και όλο αυτό το που δυστυχώς έρχεται στο προσκήνιο γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμείς θα το πάμε καθαρά ποδοσφαιρικά, τόσο έτσι. Αυτό μας αρέσει. Τι άλλο να κάνουμε. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με δε, γιατί νομίζω ότι κουράζουν κιόλας. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Καμία. Ένας φαύλος κύκλος που. Πρέπει επιτέλους να βγούμε όλοι από αυτό και ο κόσμος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο να αλλάξει όλη την αντίληψη, την οτροπία, να δει τα πράγματα όπως τα βλέπουμε στο εξωτερικό σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, και στο εξωτερικό υπάρχουν αυτά, έτσι. Να μην το παίζουν εξωγήινοι. Σίγουρα. Απλά εκείνοι σέβονται και λίγο το προϊόν τους. Εκείνοι αγαπούν το προϊόν, βλέπουμε γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε το πώς αντιμετωπίζουν τις ομάδες, τους παίκτες και είναι γενικότερα όλη η αντίληψη διαφορετική. Σε εμάς το πρόβλημα είναι παθογένεια, είναι εκκινητής, ας το πούμε έτσι. Μόλις ξεκινάει κάποιος να ασχολείται με τον αθλητισμό, ναι. Υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, να πάμε να συνδεθούμε τώρα να μιλήσουμε με Γερμανία. Όχι, δεν θα πάμε ακόμη, θα πάμε σε λίγο. Να πάμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο, όπως σας προαναγγείλαμε και πριν το διάλειμμα, με τον άνθρωπο που έχει δώσει την ιδέα για το όνομα Repress, να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει Repress. Γιατί πολλοί το σημαντικό. Ακούμε και δεν το καταλαβαίνουν ίσως οι περισσότεροι ως έννοια, ποδοσφαιρική έννοια, έτσι. Το τι ακριβώς σημαίνει το Repress ως προπονητικός όρος, ως όρος στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα δηλαδή για να βαφτιστεί και έτσι εντός εισαγωγικών το site. Να μιλήσουμε με τον ονό του λοιπόν και γενικότερα. Να πάρουμε και μια ακόμη προπονητική άποψη από έναν άνθρωπο που ασχολείται χρόνια με το ποδόσφαιρο, είναι στη Γερμανία τώρα θα τον βρούμε. Να μας πει και αυτό για τον τελικό Champions League. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξεφεύγουμε από την επικαιρότητα. Και στο Repress φυσικά, πέρα από τα γενικότερα θέματα που θα υπάρχουν, δεν θα ξεφεύγουμε ποτέ από την επικαιρότητα. Θα ασχολούμαστε με τις μεταγραφές, τις ημέρες που θα γίνονται, με τα παιχνίδια, τις ημέρες που θα υπάρχουν, με τις αναλύσεις, όπως είπε και ο Σταύρος, των ευρωπαϊκών αντιπάλων των ελληνικών ομάδων. Το καλοκαίρι, εφόσον δεν έχουμε και μεγάλη διεθνή διοργάνωση, Mundial Euro, αυτά θα μας απασχολήσουν περισσότερο, έτσι. Οι μεταγραφές, οι αντίπαλοι. Μέρα προσωπικά μου αρέσει πολύ αυτή η περίοδος. Για παίχτες που είναι να έρθουν, να φύγουν, ο σχεδιασμός της χρονιάς, το πώς θα το σύνολό μου θα το. Έτσι, εμένα να σου πω την αλήθεια. Δώσω πράγματα περισσότερα για να μπορέσει να φτάσει η ομάδα στο επόμενο επίπεδο. Εσύ το λες αυτό σαν προπονητής. Ναι. Εμένα να σου πω την αλήθεια. Στα ΜΜΕ δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται με την αρχική περίοδο, αλλά αυτό που θα κάνουμε στο Repress νομίζω θα μου αλλάξει την άποψη. Γιατί αυτός ο χαμός που επικρατεί με το να γράφονται σενάρια, με τον κόσμο να προδικάζει καταστάσεις και ποδοσφαιριστές, είτε με τη θετική πλευρά, δηλαδή να περιμένει να δει ένα παίκτη Θεό χωρίς καν να τον έχει δει ούτε σε μια φιλική αναμέτρηση, ή το αντίθετο, να λέει ότι αυτός δεν κάνει, για παράδειγμα, δεν είναι. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει όλο αυτό, γιατί προτιμώ να βλέπω στο χορτάρι τι θα γίνει, μια πρώτη γεύση για παράδειγμα, και μετά σιγά σιγά να αρχίζω να βγάζω συμπεράσματα. 100%. Αλλά στο Repress είπαμε, θα δείχνουμε βίντεο όχι μόνο με τα καλύτερα σημειότυπα κάθε παίκτη, αλλά και με τις αδύναμες πλευρές του και γενικότερα το τι μπορεί να δώσει στην ομάδα που έρχεται ανάλογα και με τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Έτσι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Πολλές φορές βλέπουμε ένα παίκτη και λέμε, ο παικταράς αυτός, ταιριάζει στο σύστημα. Ταιριάζει στην οτροπία του προπονητή, στην ποδοσφαιρική οτροπία του προπονητή. Θα μπορέσει να τον εντάξει στο σύνολο. Αυτά είναι η σημαντικότερη τομή. Πολύ σωστά. Αυτά είναι ερωτήματα.
Και νομίζω ότι η ονοματολογία αυτή, από τη μια, έχει το καλό της, γιατί κρατάει σε μια ένταση τον κόσμο ότι τι είναι αυτός, μια αγωνία, ποιος θα έρθει, πώς θα τα κενά, πώς θα τα καλύψουμε. Ναι. Όπως και για τους ευρωπαϊκούς αντιπάλους συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Ακούμε το όνομα μιας ομάδας, ένας μπορεί να μην την έχει δει ούτε κανένα παιχνίδι της προφανώς. Αποκλείστηκαμε η ομάδα του, ή προκριθήκαμε. Κάτσε να πάρουμε μια γεύση. Αυτό θα δείξουμε και στο Repress, το πώς παίζει, το πώς θα έρθει να την αντιμετωπίσει. Ειδικά ο Άρης, ομάδα. Πραγματικά που θα έχει και ομάδες οι οποίες είναι πρωταθλήματα που δεν τις ξέρουμε καθόλου. Νομίζω ότι εμείς η δουλειά μας είναι πολύ σημαντική, γιατί θα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο του Άρη τι ακριβώς θα αντιμετωπίσει. Έτσι, ωραία. Πάμε τώρα και στην κουβέντα για την οποία σας προετοιμάσαμε νωρίτερα. Πάμε να καλησπερίσουμε από τη Γερμανία τον κύριο Γιώτη Σταματόπουλο, τον νονό εντός εισαγωγικών του repress.gr. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ο νονός, έτσι, το βαφτιστήρι το έχουμε εδώ, είναι έτοιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε αυτή την τιμή, ας πούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είμαι ο νονός. Εμείς ευχαριστούμε και περιμένει και ο κόσμος φυσικά και οι ακροατές του Λίμπερου να εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει ποδοσφαιρικά καθαρά το repress που λέμε, έτσι, το όνομα του site. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Το repress είναι ένα πολύ δυνατό τακτικό όπλο, το οποίο το δουλεύει στην ομαδική τακτική. Δηλαδή σημαίνει πιο πολλές ομάδες, προπονητές το δουλεύουν στο τελευταίο τρίτο, δηλαδή στο επιθετικό το τρίτο του γηπέδου. Χάνοντας την μπάλα στην επίθεση, δίνεις ένα χρονικό περιθώριο 5, 6, 7 δευτερόλεπτα να την ξανακερδίσεις. Με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προσπαθείς να ξανακερδίσεις την μπάλα, δηλαδή να ξαναπρεσάρεις τον αντίπαλο, να την κερδίσεις εκεί την μπάλα που την έχασες στο τελευταίο τρίτο κυρίως, να είναι και η απόσταση μικρή, να βρεις τον αντίπαλο ακόμα πιο ανοργάνωτο, να κερδίσεις την μπάλα και να δημιουργήσεις μια ευκαιρία. Αυτό χρειάζεται ομαδική δουλειά. Δηλαδή αυτοί που την χάνουν είναι οι πρώτοι που πρεσάρουν, που ξαναπρεσάρουν, που κάνουν το repress, και όλοι οι υπόλοιποι άλλοι παίχτες προσπαθούν να κλείσουν τους διαδρόμους, να κλείσουν όσο γρήγορα δυνατό τις επιλογές που έχει η αντίπαλη ομάδα που κέρδισε την μπάλα εκείνη τη στιγμή. Αυτό φυσικά το δουλεύεις και είναι πιο χρήσιμο στο τελευταίο τρίτο, αλλά το δουλεύεις και στη μεσαία γραμμή. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για άμυνα που ξεκινάει από τους επιτιθέμενους. Ακριβώς. Και πάρα πολύ αυτό το σημαντικό ποιο είναι. Το σημαντικό είναι ότι μπαίνει μέσα στο μυαλό της ομάδος, χάνοντας την μπάλα στο επιθετικό το τρίτο, με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προσπαθείς να την ξανακερδίσεις. Αυτό είναι όλο το... Η άμεση αντίδραση που λέμε, κύριε Σταματόπουλο. Και αυτό είναι το repress. Η άμεση αντίδραση που λέμε. Η ακαριέα. Ναι. Άμεση αντίδραση. Και φυσικά δεν χρειάζεται μόνο από 2-3 παίχτες, γιατί άμα δεν είναι οι αποστάσεις μικρές, άμα δεν κλείνεις τους διαδρόμους, άμα δεν προσπαθείς να κλείσεις όλες τις λύσεις του αντιπάλου, δεν έχει καμία ουσία. Οπότε μιλάμε για ένα ομαδικό τακτικό όπλο, πάρα πολύ δυνατό. Δεν είναι απλά ότι θα πάει ο center forward και ο extreme να πιέσουν έτσι την πρώτη μπάλα. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο απλά. Δεν έχει αποτέλεσμα αυτό. Δεν έχει καμία. Πώς γεννήθηκε έτσι το όνομα, κύριε Σταματόπουλε, και το δώσατε έτσι απλόχερα, πώς σας ήρθε η ιδέα? Εμένα μου ήρθε η ιδέα όταν ήμασταν, ας πούμε, στο ΠΑΟΚ με τον κόσο Γιώργο τον Γεωργιάδη. Εμείς το δουλεύαμε στη Γερμανία, το Gegenpressing λέγαμε, και το μετέφρασα στα αγγλικά. Δεν την είχα ακούσει τη λέξη, αλλά λέω, για να είναι το Gegenpressing, δηλαδή το Anti-Press, πρέπει να λέει Repress, και έτσι μου ήρθε το όνομα και έτσι μπήκε και η λέξη. Και το έχουμε υιοθετήσει πάρα πολύ και στις ομάδες μας και εμείς παντού, έτσι, είναι η αλήθεια. Έτσι όπως το περιγράφετε. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως. Και εμείς χαιρόμαστε. Έτσι όπως το περιγράφετε, τώρα θα με διαψεύσετε ή θα με επιβεβαιώσετε αν συμφωνείτε. Εμένα μου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν, εν όψη και του αυριανού τελικού, η Λίβερπουλ, ότι το εφαρμόζει αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον Κλοπ. Ναι. Είναι σε αυτό έχει τα απόλυτη δίκαιο. Τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η Λίβερπουλ είναι το καλύτερο παράδειγμα, αλλά εγώ το είχα παρακολουθήσει μάλλον και ο ποδοσφαιροκόσμος για πρώτη φορά σε πάρα πολύ καλή έτσι μορφή στην Μπαρσελόνα. Του Γκουαρδιόλα. Πριν 4-5 χρόνια. Ναι.
mm-hmm. του Guardiola η Μπαρσελόνα και η Bayern του Guardiola. Δηλαδή σε αυτές τις ομάδες το είχαμε έτσι εντοπίσει για πρώτη φορά έτσι εξαιρετικά. Και όπως ξέρουμε οι κορυφαίοι προπονητές παρακολουθούν τον σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πιστεύω πήρανε πάρα πολλοί προπονητές και πράγματα από τον Guardiola παλιά, πιο πολύ και από τον Mourinho, αλλά τον και τώρα από τον Klopp που έχει τον Bielsa, που έχει ο Klopp, που έχει τους κατάλληλους παίχτες, που παίζει αυτό το σύστημα ας πούμε και το κάνει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο αυτό το repress, ειδικά με τους τρεις επιθετικούς μπροστά που έχει τον Μανέ, τον Σαλά, που έχουν, διαθέτουν και μια πολύ μεγάλη ταχύτητα. Mm-hmm. Αύριο περιμένετε να το δούμε αυτό, να το εφαρμόζουν εντάξει, περισσότερο Liverpool, αλλά ίσως και η Tottenham του Ποκετίνο στο αύριο τελικό, να πάνε με αυτή την λογική στο παιχνίδι. Ναι, έχουν και οι δύο ομάδες, έχουν πάρα πολλοί παίχτες με μεγάλη ταχύτητα. Και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα το δούμε σε αρκετές φάσεις, γιατί αυτό είναι κάτι που είναι και η εικόνα της Liverpool, έτσι. Είναι εξαιρετικό έτσι να το δεις ας πούμε σαν τελεθεατής, σαν φίλος του ποδοσφαίρου, αλλά και σαν προπονητής. Μπορεί να πάρεις πάρα πολλά πράγματα, ειδικά από τα τελευταία παιχνίδια της Liverpool που είδαμε, αλλά και της Tottenham. Δεν πιστεύω να είναι τυχαίο ότι, αλλά και ο Άγιαξ το έκανε εξαιρετικά, ναι, που ναι, ήταν ναι. λίγο άτυχος που αποκλείστηκε. Αυτές οι ομάδες είδαμε πάρα πολλά πράγματα φέτος και ήταν ένα κέρδος. Δηλαδή κερδίσαν οι ομάδες που... Είναι σύγχρονη τάση, έτσι. Είναι σύγχρονη τάση το ποδόσφαιρο αυτό το σύστημα. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα να φανταστώ και φτάσανε πάρα πολύ ψηλά. Γιατί μερικές φορές είχαμε και περιπτώσεις που φτάνανε ομάδες στο τελικό με αντιποδόσφαιρο, με τύχη, ναι, με άμυνα όλοι πίσω από την μπάλα. Με στημένα τέτοια πράγματα, έτσι, με στημένες φάσεις, αυτά τα λοιπά. Αλλά τώρα είδαμε πραγματικά ομάδες να φτάνουν στο τελικό, στο ημιτελικό, που παίζουν όντως σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό είναι το ποδόσφαιρο έτσι πως πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ποιοτικό αυτή τη στιγμή. Αυτό που παίζει και η Liverpool, η Tottenham και ο Ajax. Άρα κύριε Σταματόπουλε, και εσείς στην ομάδα σας φαντάζομαι εφαρμόζετε πολύ το repress και γενικότερα τη φιλοσοφία του. Ναι, ναι. Εντάξει. Θυμίστε και στον κόσμο στη Γερμανία που βρίσκεστε να... Έτσι, γιατί εντάξει, σας χάσαμε λίγο η αλήθεια τα τελευταία χρόνια από τότε που φύγατε από την Ελλάδα, έτσι. Εγώ μετά από τον ΠΑΟΚ πήγα στην Φορτούνα, στο Ντούσελντορφ έκατσα, πήγα μετά τρία χρόνια, ήμουνα στους Κίκας Όφενμπαχ κοντά στη Φραγκφούρτη. Τώρα έχω ένα χρόνο κλείσει στο FC Homburg, πάλι στη Γερμανία, είναι λίγο πιο νότια. Mm-hmm. Και εκεί τώρα ανανέωσα το συμβόλαιο μου για άλλα δύο χρόνια. Α, πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ωραία, άλλη αντίληψη του ποδοσφαίρου εκεί, έτσι, σε σχέση με τα εδώ δεδομένα, τα ελληνικά. Εντάξει, νομίζω ότι και εμείς πολλές φορές είμαστε πάρα πολύ αρνητικοί έτσι, με το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Νομίζω ότι υπάρχει και εδώ πολύ μεγάλη ποιότητα, νομίζω ότι υπάρχουν καλοί προπονητές και πρέπει να τους προωθήσουμε λίγο όλοι μαζί, ναι. Δηλαδή και ο τύπος. Θα προσπαθήσουμε μέσω του repress εμείς να αναδείξουμε το ποδοσφαιρικό έτσι. Κομμάτι καθαρά. Στην Ελλάδα ποια ομάδα έχετε δει τον τελευταίο, το πρωτάθλημα που τελείωσε για παράδειγμα, να εφαρμόζει περισσότερο αυτό το repress, μπορούμε να πούμε ότι το παρατηρήσαμε από κάποια ομάδα το repress. Σε τέτοιο μεγάλο βαθμό έτσι πως παρακολούθησα εγώ δεν το όχι δεν μπορώ να πω ότι είδα κάποια ίσως κάποια ομάδα, αν μου επιτρέπετε κύριε Σταματόπουλε, κάποιες φορές ο ΠΑΟΚ μέσω του Πέλκα με την πίεση που κάνει γρήγορη. Ναι, ναι. Ίσως. Και με τον Μπρίοβιτς στις αρχές λίγο έτσι είχαμε κάποιες έτσι σκηνές, αλλά νομίζω ότι δεν... Ίσως δεν χρειάστηκε κιόλας, είναι και φιλοσοφία. Ναι, είναι άλλο το στυλ. Είναι άλλο το στυλ, δηλαδή δεν είναι κάτι που αν δεν το κάνεις δεν είσαι καλός ή δεν είσαι καλή ομάδα. Είδαμε το ΠΑΟΚ φέτος να παίζει χωρίς αντίπολο σχεδόν. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, νομίζω, ότι να παίρνεις ένα πρωτάθλημα, να είσαι αίτητος, να παίρνεις και το κύπελο. Δηλαδή νομίζω ότι άξια το πήρε και έπαιξε και το καλύτερο ποδόσφαιρο, δηλαδή τα παιχνίδια που είδα εγώ. Αλλά δεν πρέπει να είναι πάντα ένα στοιχείο ότι πρέπει να εφαρμόζει τώρα σε κάθε ομάδα αυτό το repress, έτσι. Είναι και φιλοσοφία λίγο προπονητή. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί στο έργο σας στο γερμανικό ποδόσφαιρο και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πιο αναλυτικά να κάνουμε εδώ ποδοσφαιρικές συζητήσεις στο repress. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ
Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το site σας και για τις εκπομπές σας και θα μείνουμε σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Αυτό ήταν λοιπόν και ο νόνος εντός εισαγωγικών του Repress, της ιδέας του Repress ως σύστημα στο ποδόσφαιρο. Τι ωραία τοποθετήθηκε, πολύ μου άρεσε. Αυτές να ακούς άνθρωπο, έτσι, ναι, να ακούς ανθρώπους μέσα από το ποδόσφαιρο να σου δίνουν καθαρά ποδοσφαιρική τοποθέτηση, έτσι. Χωρίς φανφάρες, χωρίς ίντριγκες, χωρίς τίποτα. Ποδοσφαιρικά, απλά, όμορφα, το παίζουν έτσι, είναι αυτό, κάνουν εκείνο. Η ηρεμία. Ναι. Με μια ηρεμία μπορείς να αναλύσεις και να... Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα νομίζω είναι αυτό, ότι με την... τον περισσότερο κόσμο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, πολλοί έχουν τη διάθεση, αλλά ίσως δεν μαθαίνουν σωστά κάποια πράγματα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η επεξήγηση και στα μίντια και από τους προπονητές που ακριβώς είστε με την κατάρτιση. Αυτό θα δώσουμε μέσω του Repress, να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ακούει transition, ας πούμε, ακούει το Repress τώρα για παράδειγμα. Mm. 4-3-3, 4-2-3-1, τι σημαίνει, πώς αλλάζουν οι σχηματισμοί, τι σημαίνει αυτό πρακτικά μέσα στο παιχνίδι, πώς το εφαρμόζει ένας προπονητής. Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, γιατί αύριο, πώς αλλάζουν οι σχηματισμοί. Αύριο, είμαι, να μην πω 100% σίγουρος, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό, ότι η Tottenham θα παίξει δύο σχηματισμούς. Ή θα ξεκινήσει με το 4-2-3-1, ή στην επανάληψη θα παίξει το 3-4-3. Είναι ένα σύστημα το οποίο το παίζει συνέχεια και αλλάζει το σχηματισμό του Ποκετίνο σχεδόν σε κάθε παιχνίδι στην Premier League. Τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ. Είναι ένας προπονητής ο οποίος αρέσκεται με βάση τα στοιχεία του αντιπάλου ή αν θα λέγαμε και τη μέρα των ποδοσφαιριστών του, πολλές φορές αλλάζει το σχηματισμό της ομάδας του στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και έχει φυσικά ποδοσφαιριστές τόσο ποιοτικούς που μπορούν και αντιλαμβάνονται ότι και έχουν στο παλμαρέ τους την ευχαίρεια να παίζουν δύο σχηματισμούς σε πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Να πάμε να βάλουμε στη συζήτηση και τον Αντώνη Τσακαλέα, να αποχαιρετήσει αυτός ραδιοφωνικά. Και στο site θα έχει και τη δική του φυσικά ξεχωριστή στήλη για το Football Manager, να μας τα πει όλα και ο Αντώνης. Έλα Αντώνη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς έγινε να λείπεις ρε Αντώνης από εδώ τώρα? Τελευταία μέρα, ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά, μακάρι αυτό που μου συνέβη να μην ξανασυμβεί. Να μην ξανασυμβεί. Ναι, να ελπίσουμε όλα καλά. Το προσπερνάω, όλα καλά μου, τα τεράστια χρόνια. Νομίζω ότι η προσπάθεια που ξεκινήσαμε ραδιοφωνικά και δώσαμε τη σκητάλη στο site είναι να μειώσουμε την απόσταση του προπονητή του καναπέ με τον κανονικό προπονητή. Τι ωραίο. Εύκολο θα είναι. Και μεγάλη απόσταση είναι. Όρεξη έχουμε, την υγειά μας να έχουμε, να το παλέψουμε. Έτσι, έτσι. Γιατί νομίζω ότι όλοι όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο θέλουμε να το καταλαβαίνουμε και να το καταλαβαίνουμε όσο το καλύτερα μπορούμε και για να το συζητάμε, να ακούμε ανθρώπους στους οποίους και τη γνώμη τους μετράμε, αλλά μετράμε και τη γνώση τους. Γιατί μπορεί να διαφωνούμε μια άποψη, αλλά όταν αυτή είναι τεκμηριωμένη, τουλάχιστον θα σε βοηθήσει να βγάλεις το συμπέρασμα που θέλεις. Και έχω την εντύπωση ότι και στο ξεκίνημα στο site θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το στίγμα μας με τον καλύτερο τρόπο, με αναλύσεις, με συνεντεύξεις, για να καταλάβει ο καθένας πού θα το πάμε. Όσοι τουλάχιστον δεν ήταν ραδιοφωνικά μαζί μας, θα καταλάβουν και μέσω της σειρά του πού θέλουμε να καταλήξουμε. Να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, με τον τρόπο που μας αρέσει, με τα θέματα που μας αρέσουν, με ό,τι συμβαίνει εντός των 4 γραμμών του αγωνιστικού χώρου, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, για όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν πολλές πορτοκαλιές. Τουλάχιστον τη δική μας θα προσπαθήσουμε να φροντίσουμε να την ποτίσουμε για να βγάλει τα καλύτερα δυνατά αποτέλεσματα. Έτσι. Αντώνη, εντάξει, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για αύριο τι περιμένεις να δεις και εσύ, γιατί ναι. Καλά όλα αυτά που λέμε για το Repress, έτσι, αλλά ας πάμε και στην ουσία του Repress. Ναι. Τι περιμένεις να δεις αύριο στο τελικό? Ναι. Αγχωμένο τον ακούω. Όχι, δεν είναι ξεσύ, δεν είμαι αγχωμένος, επειδή αρχίζω και τη ζηλιάζω τη φάση, θα αρχίσω να αγχώνομαι αύριο το απόγευμα. Εκεί θα με πιάσει λίγο το άντε να το πάρει η ομάδα, να το ζήσουμε και αυτό. Καθαρά γνωστικά νομίζω ότι η Liverpool μου έχει δείξει όλη τη χρονιά πιο έτοιμη για αυτό το παιχνίδι. Είχε στοχεύσει σε αυτό, είχε ξεκινήσει βάζοντας πλώρη για να κάνει το βήμα παραπάνω, όταν έχεις φτάσει στο τελικό το βήμα παραπάνω να το πάρεις. Mm-hmm. Το ότι φτάνει για δεύτερη συνεχόμενη στο τελικό δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να έχει κάποια δεν μπορεί τύχη, να είναι αλλά... τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Αποκλείεται. Μπορεί να έχει δώσει τύχη σε κάποια στιγμή, αλλά η δόση τύχης θα ήταν το 3, 5, 7%. Το υπόλοιπο 95-93%
είναι η Liverpool. Και επειδή είναι πιο έμπειρη ομάδα σε τέτοια παιχνίδια, έστω ή ειδικά και αν έχει χάσει ένα τελικό και οι πίσω τρεις παίχτες ήταν στον πέσιμο τελικό και λόγω της διαφοράς που έχει από την Tottenham, γιατί πιστεύω υπάρχει, της δίνω ένα προβάδισμα. Ξέρω όλοι έχουμε στο πίσω μέρος στο μυαλό μας ότι τελικός είναι τελικός, είναι ένα παιχνίδι και όλα αυτά, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα στραβώσει για την Liverpool. Το φοβάμαι, το λέω λόγω προτίμησης του Tottenham, έτσι σε κάθε. Εντάξει, ας δούμε ωραίο παιχνίδι πάνω απ' όλα. Εγώ αυτό έχω να πω. Σου δεύτερο, εσύ ως φίλος τότε να μην συμφωνήσει, προφανώς. Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Μπορεί να γίνει ένα 0-3 και να παίζουν 30 λεπτά πασούλες. Δεν με πειράζει. Θα σου πω ένα κολλήριο. Θα σου πω ένα κολλήριο, δεν έχει πρόβλημα. Θα το βρούμε την άκρη. Ναι. Ωραία. Οπότε, Αντώνη, να αποχαιρετήσουμε κιόλας έτσι ως ανάλυση των Bayern Press εδώ ραδιοφωνικά. Θα ξαναπούμε φυσικά. Και να περιμένουμε όλο τον κόσμο στο site εκεί όπου να μας πεις και για τη στήλη που θα υπάρχει και το Football Manager, έτσι. Τι περιμένει να δει ο κόσμος και εκεί που υπάρχει ήδη αρκετό υλικό. Όσοι δεν το ξέρουν θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι ακριβώς είναι το Football Manager. Όσοι το ξέρουν θα προσπαθήσουν, όπως νωρίτερα είπε, ότι το στόχος του Λεπέρης είναι να μειώσει την απόσταση του προπονητή του καναπέ από τον κανονικό προπονητή. Ο δικός μου στόχος μέσω της παρουσίας του Football Manager είναι να δούμε ποια είναι τα όρια του ρεαλισμού στο παιχνίδι, κατά πόσο μπορούμε να το συμβουλευόμαστε, κατά πόσο μπορούμε εντό εισαγωγικών να το ακούμε. Δηλαδή 100% το ευχαριστούμαστε. Όσοι παίζουν ξέρουν, όσοι δεν παίζουν ίσως κάνουν, αλλά δεν είναι ποτέ αργά. Ωραία. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα δούμε στο repress.gr. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι και θα τα πούμε μέσω του site από εδώ και πέρα. Τελευταίο τη σεζόν. Λοιπόν, αυτά και από τον Αντώνη Τσακαλέα στο δικό του αντίο, έτσι εδώ στο Ανάλυση του Bayern Press. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας καλωσορίσουμε όμως διαδικτυακά όπως είπαμε στο repress.gr και από Δευτέρα σε αυτή την ώρα 2 με 3 θα τα λέμε μαζί. Εδώ ο Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Θα το πάρεις τη σκυτάλη πάνω σου. Θα συνεχίσω να πάρω τη σκυτάλη εγώ από το Ανάλυση του Bayern Press. Θα συνεχίσουμε έτσι σε μια ενημερωτική ώρα να βλέπουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων σε αυτή την ενδιαφέρουσα περίοδο με τις μεταγραφές. Θα έχουμε και τους. Θα σε παίρνω τηλέφωνο, Γιώργο, γιατί θα μου λείψει. Θα τα λέμε τάσο εδώ, θα σε βγάζω για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Ό,τι θα υπάρχει καθημερινά, Δευτέρα, Παρασκευή 2 με 3. Εντάξει, θα είμαστε μαζί και αύριο το βράδυ στο τελικό του Champions League. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Οπότε μένετε συντονισμένοι για πολύ ποδόσφαιρο. Αυτά προς το παρόν. Ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας με το πέναλτι. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.